Θα γυρίσω στην οικονομία και στα εθνικά θέματα. Θέλω όμως πρώτα να πάτε τη μνήμη σας 3 μήνες πίσω. Ποια ήταν η στιγμή εκείνη που συνειδητοποιήσατε ότι το κακό θα χτυπήσει και την δική μας πόρτα, ότι πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο, ότι διαλέξατε το Σωτήρη Τσιόδρα στρατηγό σας σε αυτή τη μάχη? Από τον Ιανουάριο παρακολουθούσαμε την εξέλιξη του κορονοϊού στην Κίνα. Και στις πρώτες επικοινωνίες που είχαμε το Σωτήρη, ο Σωτήρης ήταν απολύτως βέβαιος ότι αυτή η υπόθεση θα εξελισσόταν σε πανδημία. Και όταν αρχίσαμε να βλέπουμε τα πρώτα δείγματα από την Ιταλία, είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι μια ανοιχτή χώρα όπως η Ελλάδα δεν θα μπορούσε με τίποτα να εξαιρεθεί, να αποτελούσε μια νησίδα ασφάλειας σε μια πανδημία η οποία έπαιρνε παγκόσμια χαρακτηριστικά, άσχετα αν τότε, θυμίζω, δεν είχε ακόμα επίσημα χαρακτηριστεί ως πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θέλω να σας θυμίσω ότι ακυρώσαμε τις καρναβαλικές εκδηλώσεις στην Πάτρα πριν παρουσιαστεί το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα. Δεν μιλάμε για θάνατο, μιλάμε για κρούσμα. Δεχτήκαμε τότε μεγάλη κριτική ότι θα υπάρχει οικονομική επίπτωση στην Πάτρα. Κάναμε όμως το σωστό. Από τις πρώτες κουβέντες που είχα με τον Σωτήρη, καθόταν στην καρέκλα που κάθεστε εσείς τώρα, συζητώντας σε βάθος τα ζητήματα αυτά, ήταν απόλυτο σαφές στο δικό μου το μυαλό ότι θα έπρεπε να πάμε σε lockdown. Και το ερώτημα ήταν, το κάνουμε αμέσως ή το κάνουμε σε κάποιες εβδομάδες. Και πήρα την απόφαση να το κάνουμε αμέσως. Και δεν έχω καμία αμφιβολία, κύριε Ζαχαρέα, ότι αν το lockdown είχε γίνει 2 εβδομάδες αργότερα, θα είχαμε θρηνήσει πολύ περισσότερα θύματα. Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε, με την εξής έννοια. Δεν διστάσατε καθόλου στο θέμα του lockdown? Δεν σκεφτήκατε ή δεν σας είπε κάποιος στενός σας συνεργάτης ότι η οικονομία θα έχει μεγάλο πρόβλημα? Αμφιταλαντευτήκατε καθόλου γι' αυτό? Μία μέρα. Μία μέρα. Ναι. Από τη στιγμή που έπρεπε να πάρω την απόφαση, όπως σας είπα, ήταν σαφές ότι θα πηγαίναμε σε lockdown. Και είπα να πάμε τώρα. Να μην πάμε σε μια εβδομάδα, να μην πάμε σε 10 μέρες, δεν θα αλλάξει κάτι. Αντιθέτως, θα έχουμε ένα όφελος εάν καταφέρουμε να πνίξουμε αυτήν την επιδημία εν τη γενέση της. Και αυτό πιστεύω ότι καταφέραμε και κάναμε.